ιστορικός αναστώτας. Φτιάχνω τις μάσκες ηλίου. Αυτό είναι ένα demo της λάθος αγάπης από το 1983. The first time I ever heard Lena's music was through videos I saw online on YouTube, and I was immediately transfixed. Αυτά τα κομμάτια, δεν ξέρω, για μένα ήταν σαν να ήρθαν από το διάστημα. I couldn't find anything comparable to Lena Platonos. Ήταν πολύ γοητευτικό, παράξενο, μυστήριο. Τρέλα, να σου πούμε, για την εποχή αυτή τρέλα ήταν. Production is really minimal, but wise. Αφαίρεση, σπάσιμο της φόρμας, ανακάλυψη νέων ισορροπιών. Πολλοί άνθρωποι παραξενεύτηκαν γιατί σε θεωρούν δύσκολη συνθέτρια. Το ξέρω. Το ξέρεις. Δεν σχολιάζω. Υπήρχε μια προκατάληψη τότε για τα synthesizer στην Ελλάδα. Πολύ. Γράφαμε με μπομπίνες, κόβαμε μπομπίνες, κρεμάγαμε εδώ, τις κολλάγαμε ανάποδα να κάνουμε κανένα εφέ περίεργο. Η Λένα, ας πούμε ότι ήταν σε ένα αναβρασμό. Δημιουργικό, αλλά ίσως και προσωπικό. It feels like she was one of a kind in the 80s, and probably still is. Το πατρικό μου σπίτι στην Αλεξάνδρας. Εδώ θα ζήσω το πιο εφιαλτικό όνειρο.